Τον καθαρισμό των ακτών τη Αμοθράκη ολοκλήρωσε πριν από λίγε μέρε ο Τυφώνα, το υπερσύγχρονο πλοίο του κοινοφελού Ιδρύματο Αθανάσιο Λασκαρίδη, το οποίο στοχεύει στον καθαρισμό των ελληνικών ακτών από κάθε είδου απορρίμματα. Η δράση ξεκίνησε στι 14 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στι 19 του ίδιου μήνα. Σε έξι μέρε συνεχόμενη δράση τη Αμοθράκη, η ομάδα του Τιφώνα καθάρισε 10 ακτέ του νησιού, διατρέχοντα 8.531 μέτρα ακτογραμμή και καλύπτοντα 248.000 374 τετραγωνικά μέτρα. Συνολικά στη Σαμοθράκη απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 2,5 τόνοι απορριμμάτων στην πλειονότητά τους πλαστικά αντικείμενα και αλλιευτικά εργαλεία. Ο τυφώνα είναι νορβηγική κατασκευή πλοίο 72 μέτρων, ιδιοκτησία του κοινοφελού Ιδρύματο Αθανάσιο Λασκαρίδη, το οποίο αναλαμβάνει μεγάλη κλίμακα καθαρισμού παράκτιων και υποθαλάσσιων περιοχών. Εκτό από σύγχρονα συστήματα ναυτική πλοήγηση, το πλοίο φιλοξενεί πέντε ταχύπλοα για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων ακτών και διαθέτει κάδου απορριμμάτων μεγάλη χωρητικότητα, κατάλληλου για τη διαλογή των ανακυκλώσιμων ειδών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των δράσεων. Η ομάδα του Τυφώνα, αποτελούμενη από στελέχη του Ιδρύματο και 30 μελέ μόνιμο προσωπικό του σκάφου, δραστηριοποιείται από τον Ιούλιο του 2019, καθαρίζοντα δυσπρόσιτε ακτέ σε όλη την Ελλάδα. Το πλοίο συνεχίζει τη δράση του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου σε συνεργασία με ακαδημαϊκό Ιδρύματα. Μέχρι σήμερα, έχει απομακρύνει περισσότερους από 240 τόνους απορριμμάτων σε 1.691 ακτές στην ελληνική επικράτεια, ενώ φιλοδοξεί να καθαρίσει το σύνολο της ελληνικής ακτογραμμής τα επόμενα χρόνια.